Καλό βράδυ. Άλλο ένα Λίντερς ξεκινάει. Δευτέρα 5 Ιουνίου σήμερα του Αγίου Πνεύματο. Μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, οφείλω να το τονίσω και να το πω, γιατί υπάρχουν τρει μέρε των οποίων των εξελίξεων δεν γνωρίζουμε. Άρα δεν θέλουμε να πιάσουμε αδιάβαστη. Η εκπομπή μαγνητοσκοπείται λόγω τη αργία του Αγίου Πνεύματο και προβάλλεται με τρει μέρε διαφορά. Μεγάλη μα τιμή στο στούδιο κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επιτιμή, με μεγάλη εμπειρία στα διπλωματικά και εθνικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Να καλά, κύριε Αϊφαντή. Θέλω να ξεκινήσω αμέσω -αμέσως με την τελευταία είδηση για την περιβόητη αυτή βόλτα του Ανατολού κοντά στο Καστελόριζο, σε διεθνή ύδατα όμω, αλλά κοντά στο Καστελόριζο. Και να ρωτήσω αν αυτή ήταν μια μικρή παρένθεση που ξεκίνησε με του σεισμού, με το σεισμό στην Τουρκία και μετά το σεισμό στην Ελλάδα. Τάσαμε στι εκλογέ και η παρένθεση αυτή έκλεισε. Και θα συνεχίσουμε τα ελληνοτρικά από εκεί που τα αφήσαμε. Επίκειται μια διαπραγμάτευση έχει αναγγελθεί από όλε τι πλευρέ. Ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Αμερικανό πρέσβης εδώ, ο κύριο ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριο Δένδια, ε, βγήκε και είπε προχθέ μόλι ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ο μήνα Ιούλιο, να μην χαθεί το καλό κλίμα κτλ. Συνεπώ, όταν επήγεται μια διαπραγμάτευση στη διπλωματία, οι δύο πλευρέ που θα βρεθούν στο τραπέζι ε, ενισχύουν τη διαπραγματευτική του αφετηρία. Mm -hmm. Συνεπώ, η Τουρκία α, μας έχει επιβάλει να πάμε στη διαπραγμάτευση, έχει επιβάλει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα ότι πρέπει να διαπραγματευτεί, ε, διότι απειλεί ε, άλλοτε άμεσα, θα έρθουμε ένα βράδυ, άλλοτε έμεσα, με βόλτε, ε, άλλοτε ακόμη πιο έμεσα, λέγοντα ότι αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε, θα επιστρέψει η ένταση με άσκηση στρατιωτικής βία. Αυτό είναι, γι' αυτό ο, 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 βρίσκεται το Ανατολού εκεί που βρίσκεται, γιατί την ασκή πίεση, δηλαδή ε, οι Τουρκικέ ενόπλες δυνάμεις είναι ένα εργαλείο α, προβολής ισχύω, ένα εργαλείο α, προάσπισης και προβολής των συμφερόντων της Τουρκίας και εμείς από την άλλη πλευρά έχουμε αποδεχθεί, ότι θα πρέπει να πάμε σε διαπραγμάτευση. Από τη στιγμή που κανείς αποφασίζει να πάει σε μια διαπραγμάτευση και μάλιστα βγαίνει πρωτοβουλιακά και ζητάει να διαπραγματευτεί με κάποιον άλλον, ε, υπόρρητα αλλά και αυτόματα αποδέχεται την ημερήσια διάταξη της άλλη πλευρά. όταν πάτε να αγοράσετε ένα σπίτι και έχετε εσείς την πρωτοβουλία και πείτε στον ιδιοκτήτη ότι θέλετε να το αγοράσετε, ο ιδιοκτήτη δικαιούται να σα πει την τιμή του, του όρου του. Για εσά, κακώ μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευση. Εγώ δεν βλέπω το λογο mm -hmm. Δεν βλέπω το λόγο. Για ποιο λόγο να πάμε σε μια διαπραγμάτευση, τη οποία την ημερήσια διάταξη γνωρίζουμε πολύ καλά από τι 60 τόσου γύρου διερευνητικών συνομιλιών. Γνωρίζουμε τι απαιτήσει θα βάλει και βάζει η Τουρκία στο τραπέζι. Συνεπώ, ένα συνετό διαπραγματευτή, ένας διαπραγματευτής με εμπειρία, δηλαδή ακριβώς αυτά τα οποία α, κυρίως η εμπειρία α, 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 λείπουν από την ελληνική πλευρά, ε, θα έβαζε τους όρους του για να πάει στη διαπραγμάτευση. Ναι. Δηλαδή, εάν θέλετε να συζητήσουν, εάν οι σύμμαχοί μα οι επιγόμενοι, που είναι οι πραγματικά επιγόμενοι, οι Φίλωσε Γερμανοί, και, πυρίος, οι Αμερικανοί, ναι. εάν θέλουν λοιπόν να καθίσει η Ελλάδα σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευση με την Τουρκία, θα πρέπει να βάλουμε του όρου μα Πρώτα απ' όλα, όσο είναι η ημερήσια διάταξη, αλλά και πριν κάνει την ημερήσια διάταξη. Δηλαδή, πριν πούμε τι θα δεχθούμε, επί ποιων θεμάτων θα δεχθούμε να συζητήσουμε, θα πρέπει να βάλουμε του όρου μα, δηλαδή να συνεχιστεί επιμακρών η αποχή τη Τουρκία από επίδειξη στρατιωτική ισχύω και ταυτόχρονα, επειδή αυτό είναι κάτι που το ζητάμε από του άλλου, να ενισχύσουμε τη δική μα διαπραγματευτική θέση. Δηλαδή. Να ασκήσουμε τα δικαιώματα που μα δίνει το Διεθνέ Δίκαιο και δεν τα έχουμε ασκήσει. Να επεκτείνουμε σε 12 ναυτικά μίλια από Αλεξανδρούπολη μέχρι Τέναρο, συμπεριλαμβανομένη τη ακτή τη Ευεία. Να κλείσουμε του κόλπου Θερμαϊκό, Σαρωνικό, αλλά και στα νησιωτικό σύμπλεγμα με ευθείε γραμμέ βάση. Συνεπώ να ασκήσουμε αυτά τα δικαιώματα τα οποία ένα προεδρικό διάταγμα χρειάζεται και υπάρχει από πολύ καιρό στο Υπουργείο Εξωτερικών η, προετοιμασία, η τεχνική προετοιμασία σε συνεργασία με το ναυτικό να ασκήσουμε τα δικαιώματα που μα βάζει το διεθνέ δίκαιο. Εάν η Τουρκία έχει αντίρρηση για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, θεωρεί ότι είναι παράνομα, θεωρεί ότι α, αντιβαίνει το διεθνέ δίκαιο, πολύ ωραία, θα το συζητήσουμε στη διαπραγμάτευση. Αλλά θα συζητήσουμε πάνω στο γήπεδο, θα έχουμε φέρει τη συζήτηση πάνω στο γήπεδο που θέλουμε. Στο γήπεδο του διεθνού δικαίου τη θάλασσα. Όχι γενικά του διεθνού δικαίου. Αλλά υπάρχει ακόμα μια φοβική σκέψη στο μυαλό κάποιον που λέει ότι τα 12 μίλια φέρνουν στρατιωτική εμπλοκή. Άρα δεν θα προλάβω να συζητήσω στο τραπέζι με τα 12 μίλια σαν διαπραγμάτευση, γιατί αυτό θα έχει μια στρατιωτική εμπλοκή που θα το έχει προλάβει. Τι στρατιωτική εμπλοκή θα έχει υπάρξει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αγοράζουμε και είμαι απόλυτα υπερήφανη για τα αεροσκάφη που συσσωρεύουμε, για τι πλατφόρμε κτλ. Εφόσον αυτά τα. Οι εξαιρετικέ πλατφόρμε έχουν και πυρομαχικά. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Τι θα ρίχνουν, προκηρύξει, ναι. πέτρε, και... τόμου του διεθνού δικαίου, ή ηρωνικά. Τι θα ρίχνουν λοιπόν αυτά. Εφόσον έχουμε αυτή την υπεροπλία, ε, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε. η Τουρκία είναι σε πολύ κακή κατάσταση αυτή τη στιγμή για να προβάλλει διεκδικήσει. Και να έρθει να παραβιάσει τα 12 ναυτικά μίλια έξω από την Κίνα. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να ασκήσουμε τα δικαιώματά μα. Το γεγονό ότι έχω κάποιο δικαίωμα, αλλά δεν το ασκώ επειδή ο γείτονα είναι δυνατό με απειλή και κυρίω επειδή οι συμμαχοί μα δεν θέλουν, αυτό μα κατατάσσει στην υπερήφανη κατηγορία των ανεξαρτήτων κρατών τύπου Περτορίκο. Ναι. Δεν είναι δυνατόν κράτη όπω πολύ μικρότερα από εμά, πολύ πιο αδύναμα από εμά, να ασκούν τα κυριαρχικά του δικαιώματα ε, και εμεί να μην τα ασκούμε. Φερρυπίνοι, Τούρκοι, Αλληλεί επιχείρησαν πριν από τρία χρόνια, νομίζω, να μπουν στην ε, με την οικονομική ζώνη τη Βουλγαρίας και να ψαρέψουν. Του χτύπησαν. Και οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι είχαν νεκρού οι Τούρκοι, οι ε, Εδώ πέρα είναι στα 120 μέτρα από το καψάλι, ψαρεύουν. Δεν ψαρεύουν μόνο, αλλά καταστρέφουν όλο τον ενάλιο πλούτο, δηλαδή σκοτώνουν δελφινιά, κάνουν, συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται... Σε σαφάρι. Ναι. Και εμείς, το ελληνικό το ελληνικό, ελληνικό δεν τολμάει. Αυτό δείχνει στους τρίτους, πρώτα απ' όλα στους Τούρκους, αλλά και στους τρίτους ότι εμείς έχουμε ουσιαστικά, ψυχολογικά συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα δώσουμε κάποια. Ναι. Όπω είχε πει και μια εμβληματική μορφή τη ελληνική αριστερά, ο Μίμη Ανδρουλάκη, έχουμε θρησιάσει νησιά. Από δύο να δίνουμε το χρόνο στου Τούρκου, θα μα πάρει 1500 χρόνια μέχρι να μα τελειώσει. Αν λοιπόν προσερχόμαστε με αυτό το πράγμα και θέλουμε, χρειάζεται ένα χαστούκι για να τα δώσουμε όλα, τότε είναι προφανές ότι. Δεν έχει κανένα νόημα η διαπραγμάτευση, είναι προσχηματική. Μήπω κύριε Ιφαντή, το αντάλλαγμα είναι σε άλλο πεδίο. Εγώ κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί οφείλω να ρωτήσω. Μήπω δηλαδή το αντάλλαγμα δεν είναι στα ελληνοτουρκικά και είναι σε άλλου τομεί τη οικονομία, σε άλλου τομεί των άλλων θεμάτων που απασχολούν την Ελλάδα. Και αυτή εντό εισαγωγικών η ειρήνη με του Τούρκου, εντό εισαγωγικών, μα δίνει άλλα ωφέλη που η κάθε κυβέρνηση κρίνει ότι είναι πολλαπλάσια. για να, για να τα δούμε αυτά τα ωφέλη. Ε, έχουμε εκμεταλλευτεί, έχουμε κάποια συμφωνία ε, την οποία, η οποία λέει ότι εάν εμεί φερειπίνε προστατευτικοποιήσουμε τα νησιά, θα μα επιτραπεί να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματα που βρίσκονται δυτικά τη Κρήτη, ανάμεσα στην Κρήτη και στη Λιβύη, για τα οποία έχει αντιρρήσει η Τουρκία και αντιρρήσει η συμμάχη μα, η Γερμανία. Ποιο, ποια είναι αυτή η συμφωνία. Γιατί αλλιώ μπαίνουμε πράγματι στη λογική του Ανδρουλάκη, η οποία δεν είναι καινοφανή και νοφανίσκε. οι Ρώσοι είχαν πωλήσει στου Αμερικανού την Αλλάσκα. Είχαν mm. πάρει ένα όχι ευκα, ευκα, ευκαταφρόνητο ποσό εκείνη την εποχή, με τη λογική ότι δεν μπορούν να την υπερασπιστούν. Δεν είχαν χαζεί. Ο Τσάρο έκρινε ότι δεν μπορούσε να υπερασπιστεί την Αλάσκα, τι ρωσικέ κτίσει στην Αλλάσκα ε, και την επώληση στι ΗΠΑ. Αν είναι έτσι και αισθανόμαστε έτσι για το για τη ΣΑΜΟ. Ε, θα πρέπει αυτό το πράγμα να αποφασίσει ο ελληνικό λαό άμεσα με δημοψήφισμα. Δεν είναι ούτε τα τρία πέμπτα τη Βουλή αν υπάρχουν. Που υπάρχουν, δηλαδή να. και τα τρία βασικά κόμματα θέλουν την διαπραγμάτευση, γνωρίζοντα πολύ καλά και τα τρία, το περιεχόμενο. Συνεπώ, για να επανέλθουμε στο ρεαλισμό, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ενισχύσουμε την αφετηρία μα. Δεύτερον, να πάρουμε ανταλλάγματα για να δεχθούμε να συζητήσουμε. Εμεί δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με του Τούρκου. Υπό την έννοια ότι με αυτήν την ημερήσια διάταξη που προτείνουν είναι τι θα δώσουμε. Ισχυροποιούμε την άμυνά μα, παίρνουμε αυτά τα πανάκριβα οπλικά συστήματα. Καλώ τα παίρνουμε, κατά την άποψή μου, αλλά θα έπρεπε να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στα πυρομαχικά. έχω κάποιε σοβαρέ αμφιβολίε για τα F-35, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τη διαγραμματική μα θέση και ε, να καταλάβουν ε, οι σύμμαχοί μα ότι δεν είμαστε δεδομένοι. Δεν είμαστε το κράτο το οποίο θα προσέλθει εκ των προτέρων με διάθεση εκτό. Αν αυτό το, το, το έχουμε κάνει στο παρελθόν, επί εποχή Ανδρέα Παπανδρέου, είτε κανεί ήταν ο παδό του είτε όχι, ε, όμω η Τρίτη και. Ανοίγουν τα διπλωματικά αρχεία και βλέπουμε. Αντιμετώπιζαν την Ελλάδα με τον σεβασμό που αντιμετωπίζει κανείς κάτι απρόβλεπτο. Ναι. Ένα σκυλί του καναπέ δεν το αντιμετωπίζει κανείς με ένα σεβασμό. Ένα σκυλί το οποίο μα κοιτάζει περίεργα, σοβαρά, μπορεί και να δαγκώσει. Συνεπώς, εδώ πέρα, αυτό που διακυβεύεται είναι η εθνική μας ανεξαρτησία και ο εθνικός μας πλούτος. Δηλαδή η απολυτή οικονομική ζώνη έχει τεράστιο πλούτο. Όλα αυτά που λέμε φορολογία μερισμάτων, γιατί δεν έχουμε τρένα, γιατί τα πανεπιστήμια μα γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε συντάξει. Εγώ φερεπιν, κοντεύω δύο χρόνια σύνταξη για την επικουρική, δεν θα την πάρω ακόμη. Θα την πάρω ίσω μετά από τρει ή χρόνια. Δεν σα το έλεγε ο κ. Χατζηδάκη αυτό, είδα ότι λύθηκε. Ε, ναι, ε, ο κ. Χατζηδάκη πραγματικά, αν πα στο ιδιαίτερο γραφείο του, είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό ιδιαίτερο γραφείο, λύνει τα πάντα. Αλλά γενικά. Αλλά πιστεύω, αν δεν δεν λίγο. Αν δεν δεν λίγο. Θέλω να πω ότι δεν λέω ότι είναι κακή πρόθεση, δεν έχει μπορέσει όμω να υπερβεί ένα αδιέξοδο. Και το αδιέξοδο έχει να κάνει, δεν είναι μόνο ένα γραφειοκρατικό, έχει να κάνει και ότι δεν υπάρχει και το απαραίτητο μέτρητο. Όλα τα κράτη που εκμεταλλεύονται του υδρογονάνθρακε του, από την Ιγυρία, την οποία δεν μου αρέσει ως παράδειγμα, αλλά μέχρι την Ορβηγία, η οποία είναι το καλύτερο δυνατό παράδειγμα, ενισχύουν το, το, το εκπαιδευτικό του σύστημα, εκφύσεως ελληματικό, το, ε, την, το, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εκφύσεως ελληματικό, το συνταξιοδοτικό τους, με τους πόρους που αντλούν από την εκμετάλλευση φυσικού αρίου και πετρελαίου. Εμείς, ε, Έχουμε αποκηρύξει αυτές τις μορφές, ο κύριος Δένδης είχε μία αγωνία για τον πλούτο του Αιγαίου, μήπω το νοθευτεί και γίνει κάτι σαν τον κόλπο του Μεξικού. Δεν μου φαίνεται ότι έχει πάει στον κόλπο του Μεξικού να δει αν έχει επισυμβεί περιβαλλοντική καταστροφή. Στο Αιγαίο αν βυθιστεί ένα πετρελαιοφόρο από αυτά τα παλιά, μπορεί να δημιουργηθεί τεράστια. Περιβαλλοντική καταστροφή. Τι έγινε στην Αγία Ζώνη, πήγαινε μακριά πριν από πόσα χρόνια εδώ στο Σαββατοκύριακο, που δεν ήταν κανένα μεγάλο πετρελοφόρο, ήταν απλώ μια διαρροή. Άρα θέλω να πω. Δεν έχουμε λοιπόν, λόγο πρέ... να φοβόμαστε, εννοείται. Πρέπει, πρέπει ο κόσμο να καταλάβει ότι η εθνική ανεξαρτησία δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι ένα εγωισμό, είναι η ζωή του. Η καθημερινή του ζωή. Αν αυτό το καταλάβει, θα αντιληφθεί για ποιο λόγο έχει νόημα ε, να συστρατευτεί ο Πολίτης, ο απλό πολίτη με την έννοια της υπεράσπιση τη εδαφική κυριαρχίας, ακαιρεότητα κυριαρχία ε, και εν τέλει εθνική ανεξαρτησία. Ε, δεν γίνεται οι Τούρκοι να κάνουν ε, συμμετοχή συμμάχων μα, Γάλλων κομμάτων. Η ε, τελευταία άσκηση που κάνανε εφέ είχε σκοπό την κατάληψη τη ΣΑΜ και η, η ελληνική πλευρά να επιδεικνύει ε, ψυχραιμία. Κανονικά θα έπρεπε ο λαός της Σάμου να έχει κληθεί, οι έφεδροι να έχουν κληθεί αόπλα για να ε, καταλάβουν οι Τούρκοι ότι φεύγει το θέμα από τα Υπουργεία Εξωτερικών και τα Υπουργεία Άμυνα και πηγαίνει στον κόσμο. και θα κάνουν πίσω. Γιατί εκεί δεν το έχω. Να. Όπως... Αν περιμένουμε εμεί να σερβίρουμε του τουρίστε και να. Το ε, η διεθνής η δική μα κομμάτω, η δική μα σεκιωριτάδε με του αντίστοιχου Μπορντό των Τούρκων να ε, ανταλλάσσουν χτυπήματα όπως στι ταινίε. Το παιχνίδι έχει χαθεί. Αν δηλαδή ο κόσμο δεν είναι πίσω, δεν, είναι, δεν, θέλει να υπερασπιστεί. Αν δεν είναι μπλακή η κοινωνία, εννοείται. Αν δεν είναι η κοινωνία, ακριβώ. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα αυτά τα πράγματα δεν τα θέλει. Τώρα είπατε κάτι πολύ εύστοχο, έτσι κι αλλιώ, αλλά μου φαίνει το εξή ερώτημα στο μυαλό. Αυτό το δόγμα τη γαλάζια πατρίδα, έτσι όπω έχει εξυφανθεί από του Τούρκου, αν ήμασταν σε μια άλλη άκρη του πλανήτη, θα το παρακολουθούσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κύριε Πρέσβη. Διότι είναι ένα αφήγημα, το οποίο εμεί οι δύο συμφωνήσαμε σαν ένα τραπέζι ότι είναι έτσι και το λέμε στο λαό, που συνοδεύεται από τη στρατιωτική ισχύ που χρειάζομαι για να το επιβάλλω, και φέρνει πλούτο στον τουρκικό λαό μέσω των ανεξάρτητων οικονομικών ζωνών τέλο πάντων και της, προ... της επέκτασης αυτών. Αυτό σαν αφήγημα εμείς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το τρυπήσουμε διεθνώς. Το αφήνουμε να σέρνεται, να υπάρχει, να εμφανίζεται σε χάρτες, να υλοποιείται με ασκήσεις προς το παρόν. Εκεί δεν έπρεπε να του βάλουμε ένα δυναμίτι και να το τυνάξουμε στον αέρα. Είναι θέμα πολιτική βούληση. Πρώτα απ' όλα να παρατηρήσουμε ότι η Τουρκία έχει κάνει ένα σημαντικό ποιοτικό άλμα. Το δόγμα τη ε, ε, μπλε πατρίδα δεν είναι ένα ε, κείμενο που έχει κατατεθεί στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει καταστεί ένα, κοινωνικό, ένα λαϊκό κοινωνικό ανάγνωσμα, αφήγημα ε, για το οποίο οι Τούρκοι ε, είναι έτοιμοι και το έδειξαν οι τελευταίε εκλογέ. Μόνο να δείτε τι παίρνουν τα εθνικιστικά κόμματα είναι έτοιμοι να στρατευτούν. Δηλαδή έχει πάρει μια διάσταση όπως είχε πάρει στις αρχές του αιώνα σε εμάς η μεγάλη, μεγάλη ιδέα. ιδέα ναι. Άρα όταν έχεις κάτι τέτοιο και το αφήνεις πρώτα απ' όλα αποθρασύνεις τον αντίπαλο. Δεύτερον δημιουργείς στους τρίτους την πεποίθηση ότι δεν είναι και τόσο δικά σου αυτά που λες, ισχύριζες. Δηλαδή όταν πηγαίνουμε και λέμε, όταν εγώ ήμουν πρέσβης ας πούμε και μου δίνανε εντολή να πάω να διαμαρτυρηθώ και να πω για εκατοντάδε υπερπτήσει σε αιτήσια βάση πάνω από την χώρα, με κοίταζαν και μου λέγανε Είσαστε βέβαιοι ότι τα νησιά Ο αυτά είναι παιδιάς. δικά σα. Διότι όλοι ξέρουν, η, η κοινή εμπειρία είναι ότι μία, δύο, η τρίτη έχει πέσει το υπεριπτάμενο αεροσκάφος ή έχει υποχρεωθεί να προσγειωθεί. Ε, Εμεί αυτά δεν τα κάνουμε. Και από τη στιγμή που δεν τα κάνουμε για να μην προκαλέσουμε τη δυσφορία των συμμάχων μας. γι' αυτό είπα πριν το Πουερτορίκο. Είναι η ασφαλέστερη χώρα του κόσμου οσο αποδεχεται την βούληση των ΗΠΑ. Είναι προτεκτοράτο. Αν θέλουμε να πάμε εκεί, εγώ έχω να προτείνω πολλέ οικονομίε κλίμακα. Δεν χρειάζεται, δεν χρειαζόμαστε τόσε πρεσβείε Δεν χρειαζόμαστε τόσο στρατό. λύνεται αλλιώ το θέμα. Αλλά επειδή αυτό Προφανώς έρχεται σε αντίθεση με, μια, με ένα λαϊκό αίσθημα περί πατρίδας, το οποίο δεν έχουν καταφέρει να το διαλύσουν ακόμη. Εργάζουν από τον κύριο Βαρουφάκη μέχρι ε, ε, διάφορους εθνοκάπηλους στην, ε, περί, στην άκρα δεξιά. Ναι, χαίρομαι που τους βάζετε όλους μας, γιατί πραγματικά Μα, είναι έτσι. Είναι από όλες. διαφορετικές μοργές, ναι, ο καθένα ναι, ναι. από διαφορετικές μοργές. Όταν ρωτάτε ο κύριος Βαρουφάκης και λέει θα κάνω τηλέφωνα. Θα πάρω πολλά τηλέφωνα. Και θα ακούω με προσοχή τι μου λέει το Υπουργείο Εθνική Άμυνα, ή όταν λέει ο άλλο ότι επειδή ε, ξέρω εγώ τι κάνανε, κάνανε οι Αλβανοί στον Πελέρη, πρέπει να δέρνουμε του Αλβανού στου δρόμου. Ε, αυτά είναι εξυπηρετούν τον ίδιο ακριβώ στόχο. Ότι αφήστε τα, δεν έχουμε εθνική αυτοτέλεια, δεν έχουμε τη δυνατότητα να χαράξουμε εθνική πολιτική. Και όμω σε αυτή τη χώρα, 20 χρόνια πιο πριν, την εποχή που είπε ο κόμμα ο Ανδρέα Παπανδρέου ο Γιάννη Κρανιδιώτη, ακόμη και ο Θεόδωρο Πάγκαλο, ε, ήσαν υπουργοί εξωτερικών και πρωθυπουργοί, η χώρα αυτή ε, είχε αυτό που λένε οι νέοι μα respect ναι. διεθνώ. Τώρα, ε, είμαι θα ένα είδο. Ε, Περίεργων ιεραπόστολων του διεθνού δικαίου γυρίζουν οι υπουργοί μα και κάνουν μαθηματάκια Διεθνού δικαίου, όποιον θα ήθελε να ακούσει, λε και οι άλλοι αγνοούν το διεθνέ δίκαιο ή αγνοούν α, την ελληνική εκδοχή. Το διεθνέ δίκαιο είναι ένα κατεξοχήν δίκαιο επειδή, ε, το οποίο ε, διαμορφώνεται από του συσχετισμού. Από του συσχετισμού. Όταν εμεί λοιπόν αποδεχόμαστε ότι η Τουρκία είναι το ισχυρό κράτο και ε, ε, θέλουμε να σταματήσουμε να τριπίσουμε την πλεπατρίδα, μου άρεσε ο τίτλο που είπατε. Ωραία. Α ρίξουμε χωρί να σταματησουμε να τρυπησουμε την πλεπατριδα μου αρεσε ο τιτλο τίποτα. Τα τουρκικά drones που υπερίπτανται. Θα το πούνε οι Τούρκοι. Θα... Ή... Μπορεί να το πούνε, μπορεί και να μην το πουν. Εμεί όμω θα τα ρίξουμε γιατί θα ασκήσουμε ένα αναφέρδο κυριαρχικό δικαίωμα, ε, α πάνε στα Ηνωμένα Έθνη, α πάνε σε οποιοδήποτε δικαιοδοτικό όργανο, δεν θα πάνε, α έρθουν στο ΝΑΤΟ να το πούνε. Ναι. Διότι ε, από την άλλη πλευρά, όλο το πρόβλημα τη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών δεν θα κρυθεί σε κάποιο δικαστήριο. Ε, Διαφωνώ, θα κρυθεί σε ένα πολιτικό φόρουμ το ΝΑΤΟ. Εκεί θα εγείρει η Τουρκία ε, το ζήτημα, λέγοντα ότι τα νησιά αυτά οφείλουν να είναι ουδέτερα, καν αποστρατιωτικοποιημένα. Ουδέτερα. Ε, δηλαδή θα επανέλθει στη θέση που είχε καταθέσει όταν διαπραγματευόμαστε τη συνθήκη τη Λοζάνη και είχε απορριφθεί. Ουδέτερα, αποστρατιωτικοποιημένα, α, πολύ περισσότερο, ή αν δεν θέλετε. Αν... Ωραία, να φτιάξουμε και ένα σύμφωνο μη επίθεση. Που θα αναλαμβάνει κάθε πλευρά να απέχει από προκλητικέ κινήσει. Έχει κανεί σκεφτεί από αυτού που το ετοιμάζουν, ποιε είναι οι, προ... οι προκλητικέ κινήσει τη Ελλάδα που θα ζητήσουν οι Τούρκοι να μην επαναληφθούν. Φέρει να μην πηγαίνει η πρόεδρο Δημοκρατία στο Καστελόριζο, ή να πηγαίνει μόνο κατόπιν διμερού συνεννοήσεω. Να μην πηγαίνει ο κύριο Χαρδαλιά που επισκεπτόταν τα κριτικά φυλάκια. Να, να αποσυρθούν τα βαριά όπλα. Υπάρχει μια σημαία και ένα άγημα για, τις... για του επισήμου μόνο. Ε, άρα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι ε, ε, να πετύχουμε την κατοχήρωση αυτών που ήδη έχουμε τώρα και τα οποία επαπειλούνται. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποτρέψουμε την επαπειλούμενη αλλαγή συνόρων γιατί γι' αυτό μιλάμε, Η συρρήκνωση τη εθνική μα κυριαρχία, εάν δεν είμαστε διατεθειμένοι ε, όλε αυτέ τι πανάκριβε αγορέ να τι χρησιμοποιήσουμε όχι εναντίον τη Ρωσία ναι. όπω θα θέλανε οι σύμμαχοί μα. Αλλά πρωτίστω εναντίον αυτού που πολύ άμεσα και απτά μα απειλεί είναι η Τουρκία. Εάν αυτό το κάνουμε σαφέ, γι' αυτό λέω να ρίξουμε drones, δεν λέω να σκοτώσουμε και Ναι, κυρίες. να ρίξουμε drones είναι κάτι ασ... ε, ασφαλέ. Θα ρίξουμε κάποιε μηχανέ. Και εμεί δεν στέλνουμε drones πάνω από την Τουρκία για να μπορέσει να μα τον τα Μήπω, κυρία Ιφαντή, η Τουρκία έχει κατορθώσει αυτό που πριν εσεί αναφέρατε, που δεν έχουμε κατορθώσει εμεί, δηλαδή να βάλει την κοινωνία να σπρώχνει πίσω από μία ιδέα. Διότι ο τουρκικός λαός αυτό το αφήγημα το ακούει γιατί στο τέλος του παραμυθιού έρχεται ευημερία για αυτόν. Έρχεται η εκμετάλλευση κάποιων κοιτασμάτων ή τέλος πάντων το, το άνοιγμα, το πλάτεμα της Τουρκίας και αυτό ο Ερντογάν στο κεφάλι του το έχει μεταφράσει σε ευημερία. Μήπως λοιπόν, χρειαζόμαστε λοιπόν και εμείς το δικό μας αφήγημα της αντίστοιχη γαλάζιας πατρίδας για να μπορεί να υπάρχει κάτι σαφές. Εγώ βαρέθηκα κύριε Ιφαντιναπέζου Μάμινα. Θέλω να παίξω και λίγο επίθεση. Και Για να παίξουμε επίθεση, θα πρέπει να ασκήσουμε <S. <S.> τα κυριαρχικά μα δικαιώματα. Θα πρέπει δηλαδή. Ε, υπάρχει ο νόμο Μανιάτη από το 2012. Ο κ. Μανιάκη, ακριβώ επειδή έφτιαξε αυτό το νόμο και δημοσίευσε αυτό το χάρτη με τα τεμάχια αποκλειστή οικονομική ζώνη προ εκμετάλλευση, εξαφανίστηκε από το πολιτικό προσωπικό. Αλλά ο νόμο υπάρχει, ο χάρτη υπάρχει. Θα πρέπει να αδειοδοτήσουμε, να δώσουμε στους μεγάλους κολοσσούς οι οποίοι μας ζητούν να κάνουν εκεί τις έρευνες και οι έρευνες εκεί είναι για μέγα κοιτάσματα, για γιγαντιαία κοιτάσματα, δεν είναι, για, για... δεν είναι οικονομικά συμφέρον για οι τις μεγάλες εταιρείε. Αυτά ζητούν και αυτά ξέρουμε ότι υπάρχουν. εγώ θυμάμαι ότι όταν το 2012 έλεγα στο Υπουργείο ότι υπάρχουν κοιτάσματα, με κοίταζαν με στραβωμάτι και έλεγαν εάν υπάρχουν, ε, το ΙΓΜΕ το δεν μπορούσε να τα βρει. Ε, άρα, εάν λοιπόν εποίησουμε στον ελληνικό λαό ότι από αυτή την εκμετάλλευση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων που είναι απόρρια της κυριαρχίας μας, αυτά είναι απόρρια τα δικαιώματά μας ότι η Κρήτη είναι ελληνική και ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμό πάνω στην ελληνική κυριαρχία στην Κρήτη δηλαδή να μην βάζουμε στρατό, να μην κάνουμε εκμετάλλευση κτλ. Αν τα ασκήσουμε θα έχουμε μια πηγή εσόδων διαφορετική από τον τουρισμό, διαφορετική από το ανοίξαμε και σα περιμένουμε. Ναι. Μια σταθερή πηγή εσόδων η οποία θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και θα επιτρέψει την χρηματοδότηση, όχι μέσω πλέον, μια ενδογενού ανάπτυξη σε όλου του τομεί. Αυτό υπό την προπόθεση ότι θα το χειριστούμε όχι κατά το πρότυπο τη Νιγηρία και θα διάφοροι οπλαρχηγοί, ολιγάρχε να, να πλουτίσουν, ναι. αλλά θα το επιλύσουμε θα το λαό κατά το πρότυπο τη Νορβηγία ναι. και κατά το πρότυπο πολλών άλλων χωρών, οι οποίε έχουν εντάξει την εκμετάλλευση των πλούτοπαραγωγικών πηγών στο, στην εξυπηρέτηση του εθνικού του συμφέροντο. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν θα βάζουμε ανεμογεννήτριε, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν θα βάζουμε. Δεν θα ενισχύουμε το ενεργειακό μα μείγμα. το ενεργειακό μα μείγμα και με ανανεώσιμε πηγέ. Αλλά για λόγου οικονομικού πρέπει να εκμεταλλευτούμε το άλλο. Σα ενοχλεί, και θέλω να κλείσουμε με αυτό την πολύ ωραία μα συζήτηση. Το γεγονό ότι οι Τούρκοι, ένα, αντλούν δικαιώματα, ιστορικά δικαιώματα από την Αθωμανική Αυτοκρατορία και από το Αθωμανικό του παρελθόν, και εμεί διστάζουμε να κάνουμε κάτι ανάλογο από το δικό μα παρελθόν και δύο, ότι σε μια λησαλέα προεκλογική περίοδο μεταξύ ε, Ερντογάν και, και Μαλιστών, το μοναδικό πράγμα που τους ενώνει και που χαμογελάει το πρόσωπό τους είναι ο στραγγαλισμός της Κύπρου και των νησιών και απλώς τσακώνονται ποιο θα το κάνει πιο αποτελεσματικά. Θα ενοχλούν αυτά τα δύο γεγονότα. Ε, να πω για το πρώτο. Ναι. Και θα πω και για το δεύτερο, αλλά κυρίως για το πρώτο. Ε, Λίγο πριν ε, συνταξιδοτηθώ, είχε, ε, είχα λάβει όπω και όλοι οι πρέσβοι στην Ευρώπη έντολη να διαμαρτυρηθώ στου Φιλανδού που πήρθαν στο και τότε για την μετατροπή τη ε, Αγία Σοφιά σε τζαμί. Ε, οι Φιλανδοί ακούν ορθόδοξο και κουμπώνονται γιατί έχουν μια ιστορική διαφορά με του Ρώσου. Ε, Όμω μίλησα και με διπλωμάτε και με το Υπουργείο Πολιτισμού του. Και μετά από λίγο Αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω στη συζήτηση αν, για, για να μπορέσω να καταλάβω λέγοντα, οι συνομιλητέ μου λέγοντα του ότι το γεγονό mm. ότι δεν χτίσανε ένα τζαμί. Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Πήραν μια εκκλησία. Πήραν το σύμβολο τη αυτοκρατορία που προπήρχε mm -hmm. και το μετέτρεψαν σε σύμβολο. Το, το ξαναέκαναν παντιέρα κατάκτηση. Αυτό είναι το, 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 το πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα και δεν έχουμε τίποτα με το Ισλάμ, ας χτίσουν οι Τούρκοι όπου θέλουν, σε κάθε ε, 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 βουλοκοφή, <σχωρή> ας φτιάξουν και τζαμί. Αλλά να πάρουν μια εκκλησία και να την αλλάξουν δείχνει ότι έχουν την, ε, την ε, ε, ανασφάλεια του κατακτητή. Με το ξύφος και φοβούνται ακόμη ότι μπορούν να τα χάσουν. Συνεπώς, ναι, εμείς θα πρέπει να, να στηζόμαστε στο παρελθόν μας διότι η αντιπαράθεση Ελλάδος και Τουρκίας ε, δεν είναι μια αντιπαράθεση όπως Αιγύπτου, Ισραήλ που γεννήθηκε το 1948 ε, έτσι. Ε, εμάς είναι μια πολύ μακρά ιστορική σύγκρουση και οι, οι λαοί που έχουν ε, μνήμη μακράς ιστορικής σύγκρουσης οι Φιλανδοί έχουν με τους Ρώσους γιατί ως κομμάτι της Ουδικής Αυτοκρατορίας πολεμούσαν τους Ρώσους επί αιώνες, ε, τα αντιλαμβάνονται. Όταν λοιπόν εμείς ντρεπόμαστε για την ιστορία μας και προσπαθούμε να κάνουμε μια politically correct, ε, με, δεν ξέρουμε ποια κριτήρια, ε, πολι, ε, Correct. Με, <laughs> μην <laughs> περιμένουμε από του άλλου να μα σεβαστούν ναι, αφού δεν ναι, σε και να μα καταλάβουν. Εμεί θα πρέπει να λέμε όπω το, το, Ισραήλ λέει: ότι Κοιτάξτε, εδώ υπήρχε, υπήρχε το Ισραήλ πολύ πριν έρθουν οι άλλες. Αν με ρωτάτε λέγει κάτι πολύ πιο ακραίο από ό,τι θα μπορούσαμε να πούμε εμείς στην περίπτωση του Ισραήλ. Εμείς, Τώρα... εμείς λοιπόν θα πρέπει να, να, να μην παρετούμεθα και να, να λέμε ότι ε, η Τουρκία είναι ο, επι, ε, είναι ο νεφερμένος στην περιοχή. Και ότι υπάρχει μία διαμάχη πολιτισμών την οποία εμείς θέλουμε να, να διαχειριστούμε με κριτήρια το διεθνές δίκαιο, με κριτήρια την ειρηνική συνύπαρξη και όχι απαραίτητα τη σύγκρουση. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να μπορούμε να αποτρέψουμε. Να κόψουμε το βήχα στον αντίπαλο και να του δείξουμε ότι τα όπλα δεν είναι λύση. Γιατί θα χάσει. Ε, αυτό δεν το κάνει. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα που μου είπατε. Ε... Αν αυτοί οι δύο τέλο πάντων. Αν σα ενοχλεί ή πώ σχολιάζετε το ότι οι κεμαλιστέ και οι τα βρίσκουν μόνο όταν αφορά την Ελλάδα το πρόβλημα. Α, αυτό δείχνει το τσιμέντο της α, α, τουρκικής τουρκική κοινωνίας, το συνεκτικό της ιστό, όπως η επιθυμονική της η αντιμετώπιση εξωτερικού εχθρού ήταν ο συνεκτικός ιστός, ενός μοσαϊκού, α, πολιτισμικού, θρησκευτικού, εθνοτικού μοσαϊκού. Συνεπώς εμείς θα πρέπει να, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση να ενεργοποιήσουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι η Κύπρος δεν είναι Σιγκαπούρη. Δεν είναι μια χώρα ουδέτερη ε, ότι η Κύπρος δεν είναι κάτι σαν τα Φόκλαντς που τα διεκδικούν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Αργεντινοί, ακόμη και σήμερα που μιλάμε. Στην Κύπρο μένουν Έλληνες. Κάποιοι από αυτούς θεωρούν ότι δεν είναι. Όπως αναφέρει το δικαιωμά του. Υπάρχουν και τόσοι στην Αθήνα που θεωρούν ότι δεν είναι Έλληνες. Mm. Και προτάσουν την αμερικανική του ιδιότητα ή την, α, τουρκική τους εθνική συνείδηση. ο κύριος Ζιμπέκ του, το ΣΥΡΙΖΑ ή ο κ. Γιώργο Παπανδρέου που θεωρεί τον εαυτό του πρωτίστω Αμερικανό ή παγκόσμιο πολίτη, είναι αναφέροντο δικαιωμάτου. Υπάρχουν όμω κι άλλοι, αρκετοί, που γράφανε στου τοίχου πριν λίγα χρόνια: Την Ελλάδα θέλουμε και στρώγουμε πέτρες». πέτρε. Αυτού του ανθρώπου δεν μπορούμε να αποστρέψουμε το βλέμμα. Γιατί αν αποστρέψουμε το βλέμμα σε αυτού, και αν η Κύπρο ουσιαστικά καταληφθεί από του Τούρκου με το ένα ή με το άλλο πρότυπο, όπω ήταν το σχέδιο Ανάν, θα έρθει σειρά η δικιά μα. Ε, Συνεπώ, λέει ο Νταβούτογλου ακόμη και αν δεν, δεν υπήρχε ένα Τουρκοκύπριο, εμεί θα έπρεπε να τον εφεύρουμε και να. να δημιουργήσουμε να πρόβλημα να δημιουργήσουμε. εκεί. Ναι. Εμεί λοιπόν θα έπρεπε στο μαλακό υπογάστριο τη Τουρκία να έχουμε το προκεχωρημένο εκείνο φυλάκιο ισχυρό, ένα αγκάθι στα πλευρά τη και θα πρέπει να το διατηρήσουμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε, και θέλω να το τονίσω αυτό, την εθνική μα αξιοπρέπεια. Την αξιοπρέπειά μα ω άτομα. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εγώ σα και... ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν όλα διαφωτιστικά ενδιαφέροντα. Δυσκολεύομαι σε αυτέ τι συζητήσει γιατί διαφωνώ κάπου. Οπότε τα ερωτήματά μου είναι περισσότερο του δικηγόρου, του διαβόλου και του δημοσιογράφου. Μα πολύ, του καλά, πολύ καλά κάνετε. Ναι. Δεν ναι. είναι ανάγκη να διαφωνώ. Το απλώς... θέμα είναι να, να βρούμε έναν δημιουργικό α, τρόπο και εγώ προσπαθώ στην κριτική μου. Ε, όχι να αντιπαρατήθε με στήρα και να λέω ότι δεν είναι, είναι ανεπαρκής ο Α, ανεπαρκής ο Β. Πού είναι ανεπαρκής, αλλά δεν έχει σημασία. Προσπαθώ να καταθέτω κάποιες θετικές προτάσεις από την επαγγελματική μου εμπειρία ε, για τον το, πολύ περιορισμένο και πολύ κέριο όμως τομέα της εξειδικευσή μου. Δεν παριστάνω τον παντογνώστη ούτε στα θέματα της πράσινης ανάπτυξης, ούτε στα θέματα της οικονομίας, αλλά στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής 36 χρόνια την υπηρέτησα, μερικά πράγματα τα Α, ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα εδώ. Ναστεί Κύριε καλά. Βασίλη, μου Ευχαριστώ. ένα μικρό σχόλιο αποφώνηση, παρακαλώ πολύ. Ε, θα ήταν απρέπεια από μέρου μου να μην σχολιάσω τα δεκάδε email που παίρνω στο προσωπικό μου email, έστω και αν δεν έχουν άμεση συνάφεια με το περιεχόμενο τη εκπομπή. Για κάποιο λόγο περιμένετε από μένα να σα διαφωτίσω για το κόμμα Νίκη. Από πού έρχεται το κόμμα Νίκη, πού πηγαίνει, τι ζητάει από τη ζωή μα, τι διεκδικεί, ποιο το έφτιαξε. Εγώ δεν είμαι σαν του συναδέλφου των άλλων σταθμών που θα πούνε ένα παραμύθι χωρίς να ξέρουν την αρχή, τη μέση και το τέλος. Γιατί βλέπω πολλούς συναδέλφους που διηγούνται ένα παραμύθι, αλλά ούτε την αρχή μας λένε, ξέρουν λίγο από τη μέση και έχουν προδικάσει το τέλος. Και αν θέλετε να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, εξηγήστε μου εσείς οι συνάδελφοι που γνωρίζετε τόσα πολλά, πώς ένας επιχειρηματίας ξύπνησε ένα πρωί, έφτιαξε φραπέ με το ένα χέρι και αποφάσισε να κάνει κόμμα με το άλλο χέρι, Πήγε, βρήκε στο Άγιο Όρο ένα καλόγερο, ο οποίο είναι αγιασμένο κατά κοινή ομολογία, ο καλόγερο βρήκε ένα δάσκαλο, ο δάσκαλο βρήκε έναν άλλον επιχειρηματία, και αυτό το τετράγωνο έφτιαξε ξαφνικά ένα κόμμα που παίρνει 2,92 στι εκλογέ. Εγώ παραμύθια τέτοια δεν ξέρω να πω. Αν γνωρίζω κάτι παραπάνω θα το πω. Πάντω, μόνο στην Ελλάδα ο ιερέα και ο στρατιωτικό διστάζει να πει την άποψή του. Αυτό το καταθέτω γιατί δεν είναι παραμύθι. Μέχρι το επόμενο Λίτερ να είστε καλά.